Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Κλείδωσε η μείωση του αφορολόγητου κατά 3.000 ευρώ για τον άγαμο χωρίς παιδιά σε 5.685 από 8.636 ευρώ που ίσχυε ως σήμερα. Για αφορολογούμενο με ένα παιδί, η έκπτωση φόρου από 1.950 θα υποχωρήσει σε 1.300 ευρώ και το αφορολόγητο όριο από 8.864 σε 5.905 ευρώ. Τώρα για οικογένεια με δύο παιδιά το αφορολόγητο θα διαμορφωθεί σε 6.135 ευρώ και για τους φορολογούμενους με τρία παιδιά και άνω σε 6.595 ευρώ. Το μειωμένο αφορολόγητο θα εφαρμοστεί στα εισοδήματα του 2020, ενώ εάν το πακέτο δημοσιονομικής απόδοσης 3,6 δισεκατομμύριων ευρώ εφαρμοστεί συνολικά το 2019, η μείωση θα έρθει ένα χρόνο νωρίτερα. Μετά από πολύμηνη διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη, εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Ο μηχανισμός θα δώσει την δυνατότητα σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τα χρέη τους συνολικά και ταυτόχρονα προς όλους τους πιστωτές τους. Ο επιχειρηματίας δηλαδή θα έχει τη δυνατότητα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τράπεζες, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να επιτύχει μια συμφωνία που θα φασίζεται στις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής της επιχείρησης. Πάνω από το 30% των Ευρωπαίων και των Αμερικανών θα προτιμούσαν να ζουν σε έναν κόσμο χωρίς χαρτονομίσματα. Η χρήση του πλαστικού χρήματος όπως οι ανέπαφες κάρτες και τα ψηφιακά πορτοφόλια έχουν πάρει τέτοιες διαστάσεις που το θέμα έχει αναφθεί σε πολιτικό ζήτημα σε κάποιες χώρες. Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμο να μην χρησιμοποιεί πλέον καθόλου μετρητά. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κοινωνία χωρίς μετρητά, υποστηρίζει ανώτατος οικονομολόγος της Ολλανδικής Τράπεζας ING, αφού υπάρχουν κάποιες συναλλαγές που οι καταναλωτές θα κάνουν πάντα με μετρητά, γιατί έτσι τους αρέσει. Θα το δούμε αυτό στο μέλλον. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνεται σε 703,95 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,23% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.